Καλημέρα. Σήμερα είμαστε με δύο κυρίες της μόδας και της ομορφιάς, την κυρία Βαλέρια Τάραντο, διευθύνουσα σύμβουλος του κλάδου πολυκαταστημάτων της Notos.com. Καλημέρα σας, κυρία Τάραντο. Καλημέρα, Νικόλα. Και την κυρία Ζωή Πιθαρούλη, διευθύντρια marketing και επικοινωνίας του κλάδου των πολυκαταστημάτων της Notos.com. Καλημέρα, Νικόλα. Επειδή γνωριζόμαστε, προτείνω να μιλάμε στον Νικό, αν συμφωνείτε να το... Βέβαια, συμφωνούμε, βέβαια. Τέλεια. Το τελευταίο διάστημα απασχολήσατε πολύ την επικαιρότητα, την αγορά, με ένα εξαιρετικό rebranding που κάνατε. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιος ήταν ο λόγος που κάνατε ένα rebranding στην εταιρεία μετά από αρκετά χρόνια. Βεβαίως. Θα πάρω το λόγο πρώτα εγώ και θα βοηθήσει και η Ζωή στη συνέχεια. Το πολυκατάστημα Notos είναι ένα ιστορικό brand, το οποίο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο ελληνικό εμπόριο. Έχει συστηθεί ως Notos το 2000, αλλά ένα πράγμα που ίσως οι πιο πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται είναι ότι το actual κατάστημά μας στην Αιώλου, το flagship κατάστημά μας, είναι το πρώτο πολυκατάστημα της Ελλάδας και άνοιξε το 1901. Τα Notos λοιπόν, από το 2000 μέχρι το 2023, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές επιχειρήσεις, περάσανε και μια δεκαετία, για να μην πω 15 ετία, αρκετά δύσκολη μέσα στην κρίση, με και τους παράγοντες της κρίσης στην Ελλάδα γενικά, αλλά και με διάφορους παράγοντες μέσα στον όμιλο που δυσκόλεψαν. Με αποτέλεσμα να κουραστεί το πολυκατάστημα και το όνομα του πολυκαταστήματος. Είναι ένα όνομα όμως πάρα πολύ αγαπητό, ένα όνομα που εμπνέει εμπιστοσύνη στον Έλληνα καταναλωτή και κρίναμε ότι πρέπει να το επαναπροσδιορίσουμε, επανασυστήσουμε, πάντα με το ίδιο όνομα, πάντα με την ίδια Μαργαρίτα, ίσως λίγο αλλαγμένη, έτσι ώστε ένα να κρατήσουμε τον παλιό μας καταναλωτή, να του δημιουργήσουμε έναν ενθουσιασμό, να δει τι είναι αυτό το καινούριο, αλλά να μπορέσουμε να τραβήξουμε και νέους καταναλωτές που ίσως να μην μας έχουν γνωρίσει, γιατί μας έχουν δει μόνο μέσα στη 15 ετία τη δύσκολη, ίσως να μην μιλούσαμε ακριβώς τη γλώσσα τους. Έτσι, κρίναμε ότι το rebranding είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε και ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που συζητήσαμε και με τη Ζωή όταν ήρθε on board στο Notos. Για να συνεχίσω λοιπόν εγώ την ερώτησή σου, καταρχήν να πω ότι απασχολήσαμε τη δημοσιότητα και τον τύπο και τα online μέσα με την καλή έννοια μετά από πολύ καιρό, όπως ανέφερε και η Βαλέρια, και νομίζω ότι λειτουργήσαμε όπως θα λειτουργούσε μια εταιρεία ή όπως λειτουργούν διάφορες εταιρείες που θέλουν να επανασυστήσουν τον εαυτό τους ουσιαστικά σε μια πραγματικότητα η οποία αλλάζει. Και αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Πολύ περισσότερο λοιπόν εμείς που, ναι μεν έχουμε πολύ δυνατά brand assets, αλλά έπρεπε να γίνουμε πιο ελκυστικοί και πιο σύγχρονοι γενικότερα. Για να τραβήξουμε ουσιαστικά και ένα κοινό το οποίο δεν το έχουμε. Συνεργαστήκαμε με μια πολύ βραβευμένη εταιρεία, με την K2Design, στην οποία εμπιστευθήκαμε αυτό το έργο και αυτό το project, το οποίο είναι μεγάλο επίβολο για εμάς. Και νομίζω και για αυτούς, έτσι όπως εξελίχθηκε. Και παρουσιάσαμε... να προσθέσω ότι ήταν η εταιρεία η οποία κατάλαβε αμέσως αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Δηλαδή, κατάλαβα αμέσως ότι πρέπει να κρατήσουμε τον υπάρχον πελάτη μας και να κάνουμε κάτι το οποίο να βλέπεις έναν υπερσύγχρονο Νότο, αλλά να σου θυμίζει και τον παλιό Νότο συγχρόνως. Ακριβώς, ακριβώς. Ανανεώσαμε λογότυπο. Διατηρήσαμε το Notos. Notos είμαστε και Notos θα παραμείνουμε. Η Μαργαρίτα είναι το σήμα κατά τεθέν μας. Η Μαργαρίτα παραμένει. Ανανεώθηκε όμως, εξυγχρονίστηκε. Πιο minimal τα υπόγραφη γενικότερα. Συνοδευτικά εικαστικά. Και είμαι σίγουρη τώρα ότι βλέπετε στο πλάνο και βλέπεις και εσύ στο πλάνο κάποια από αυτά και είναι πολύ περισσότερα. Και ουσιαστικά τι θέλαμε με αυτά τα συνοδευτικά εικαστικά. Θέλαμε να ενδυναμώσουμε αυτό το αίσθημα εξυγχρονισμού. Όχι μόνο μέσα στα καταστήματα, αλλά και σε όλη την επικοινωνία μας. Και θα είναι εικαστικά τα οποία θα μας συνοδεύουν, θα ανανεώνονται, θα αλλάσουν χρόνο με το χρόνο, αλλά θα δίνουν αυτό το δυναμισμό και το συγχρονισμό που θέλουμε. Ταυτόχρονα, εκτός από τα φυσικά καταστήματα και την επικοινωνία, στα οποία είχαμε πολύ μεγάλη αλλαγή, σήμερα, και πρέπει να το πούμε αυτό, Βαλέρια, λανσάρουμε και το νέο μας site. Σήμερα λοιπόν. Σήμερα βγαίνει ο νέος. Ελπίζω να μας φέρεις γούρι. Γενικά είμαι πάρα πολύ γουρλής και έτσι, πολύ τυχερός. Έτσι, έτσι, έτσι. Το νέος λοιπόν .gr, αναβαθμισμένο. Νέες λειτουργίες, νέα εικόνα. Επίσης ένα από τα project που συζητούσαμε με την Βαλέρια. Βαλέρια, και εσύ τώρα εδώ θες να συμπληρώσεις σίγουρα. Το Notos.gr, να πω ότι προϋπήρχε του COVID. Το λέω αυτό γιατί οι πιο πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αποφασίσανε να μπουν στο digital κομμάτι.
λόγω της αναγκαιότητας του COVID. Το Νότος λοιπόν προϋπήρχε και βοήθησε πάρα πολύ την εταιρεία εκείνη το δύσκολο διάστημα. Οι πωλήσεις πήγαιναν εξαιρετικά. Ήταν όμως ένα site το οποίο είχε χτιστεί για μικρότερο traffic και με παλιές προδιαγραφές. Έκριναμε λοιπόν ότι πρέπει να αναβαθμιστεί και εικαστικά, δηλαδή με την αφορμή του rebranding, έπρεπε φυσικά να το κάνουμε όλο αυτό redesign, αλλά θέλαμε να μπορέσουμε να έχουμε και όλα τα καινούργια digital features που θα είχε ένα πολυκατάστημα online του μέλλοντος, δηλαδή να μπορέσει να αντέξει και την επόμενη πενταετία. Και εκεί μπαίνει το UX design. Συνεργαστήκαμε με την Adcom για το, ό,τι αφορά το UX κομμάτι και την K2 πάλι για το design του site, γιατί όπως είπαμε ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την πρώτη. Επίσης να πω ότι μαζί με όλο αυτό το redesign που έχουμε κάνει του site, το rebranding της εταιρείας, έχουμε παρουσιάσει και μία φιγούρα που λέγεται το Νότι, είναι genderless και είναι η φιγουρίτσα μας που θα παίζει σε όλα τα digital. Κρίνουμε ότι θα είναι το spokesperson, κυρίως για τους νεότερους βέβαια, αλλά σε όλα τα social media θα υπάρχει και το Νότι και stay tuned γιατί μπορεί να υπάρχει και φυσικό Νότι κάποια στιγμή. Σωστό. Δεν είναι απλά μία 3D φιγούρα, είναι το Νότι. Το Νότι είναι η προσωποποίηση της ευχαρίστησης στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Αυτό που εκπροσωπεί ο Νότος όλα αυτά τα χρόνια. Δημιουργήθηκε με πολύ προσοχή, από το όνομα μέχρι και το πώς θα είναι. Και ακριβώς, επιφυλάσσουμε εκπλήξεις στο μέλλον για το Νότι. Έχει ενδιαφέρον ότι βρίσκεστε σε μια αγορά, στην ευρύτερη αγορά της μόδας και της ομορφιάς, που είναι μια μεγάλη αγορά, αλλά και η Ελλάδα σαν χώρα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να μας πείτε λίγο ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχει η συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές στο εξωτερικό? Βεβαίως. Ο χώρος της μόδας και της ομορφιάς θεωρώ ότι είναι ένας δυνατός χώρος και στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα ξεκινώντας από την Ελληνίδα, προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό της και την ενδιαφέρει. Οπότε σίγουρα, όπως και international, ένα κόσμο το περιμένει, είναι μια δυνατή αγορά. Είμαστε όμως σε γενικές γραμμές, θα έλεγα, λίγο followers. Ακολουθούμε τις τάσεις της μόδας και της ομορφιάς που βλέπουμε international με μία μικρή χρονοκαθυστέρηση 2-3 χρόνων. Επίσης, είμαστε λίγο δύσπιστοι από την άποψη ότι πρέπει να το έχουμε δει κάπου στο εξωτερικό, να το έχουμε δει εδρεωμένο, να το έχουμε δει να το φοράει κάποιος και μετά θα πραγματιστούμε. Δυστυχώς δεν είμαστε, ας πούμε, σαν individuals τόσο τολμηροί να βγούμε και να εκφράσουμε τόσο πολύ το δικό μας στυλ. Νιώθουμε ότι μας δίνει μια καταξίωση κάτι το οποίο το έχουμε δει σε κάποιον άλλο. Αυτό επηρεάζει κατά συνέπεια και το τι μπορείς να προτείνεις εσύ σε πολυκατάστημα ή σαν μια multi-brand boutique. Άμα είσαι η πιο δυνατή boutique που έχει πολύ συγκεκριμένους πελάτες, ναι, ίσως να μπορείς να τεστάρεις και κάποια νέα πράγματα. Σε γενικές γραμμές όμως, ο πελάτης νιώθει πιο οικία όταν βλέπει κάτι το οποίο τουλάχιστον το έχει ακούσει 2-3 φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει. Η νέα γενιά πειραματίζεται πολύ πιο πολύ. Βλέπει επίσης πολύ πιο πολύ πράγματα από ό,τι έβλεπε η παλιά γενιά λόγω των social media και γενικά το exposure που έχει digital. Και αυτό βοηθάει στο να μπορούμε και εμείς να φέρουμε πιο πολλά έξυπνα, σύγχρονα brand, όχι απαραίτητα ακριβά, πιο playful, που να εξυπηρετούμε και πιο πολλά κοινά από κάτω. Το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και για την ομορφιά, αλλά η ζωή που είναι και πιο καλή σε αυτό το χώρο, καθώς προέρχεται από αυτό το χώρο, θα μας βοηθήσει. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση. Απλά λίγο πιο αργή βελτίωση. Ζωή. Νομίζω ότι καλλιντικό και fashion είναι ακριβώς το ίδιο trend το οποίο ανέφερε η Βαλέρια. Ακολουθούμε, αλλά ακολουθούμε πλέον με πιο γοργούς ρυθμούς. Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο έχει παίξει social media, το influencer marketing και σαφέστατα το e-commerce. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα ακόμα κανάλι, το οποίο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και σε εποχές πολύ πρόσφατες, αλλά είναι ένα κανάλι το οποίο διαμορφώνει εικόνα, το οποίο διαμορφώνει τάσεις, επηρεάζει πολύ. Συνεπώς, λοιπόν, είναι ένα κανάλι μαζί με όλη τη media στρατηγική γύρω του, που παγκοσμιοποιεί τάσεις και επιρροές. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και η δική μας εγχώρια αγορά είναι μια αγορά η οποία επηρεάζεται και επηρεάζεται με την θετική έννοια. Σαφέστατα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση και δεν θα μιλήσω απλά σαν Νότος, θα μιλήσω γενικά σαν retail αγορά που όχι απλά προσαρμόζεται εύκολα, αλλά φέρει
πλέον και εισάγει νέα πράγματα και από μόνοι τους τα retail brands. Είτε μιλάμε για brands τα οποία είναι παγκόσμια και βρίσκονται στην Ελλάδα και εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από οίκους ή από εταιρείες όπως η δική μας, που είναι εισαγωγική εταιρεία και έχει και άλλους κλάδους, είτε μεμονωμένα brands καλλιντικών ή ρούχων. Συνεπώς, λοιπόν, ναι, μεν ακολουθούμε, όπως ανέφερε και η Βαλέρια, ακολουθούμε με γρήγορους ρυθμούς και νομίζω ότι σε λίγο καιρό από τώρα θα μιλάμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό έχει βοηθήσει να αλλάξει πολύ και ο τουρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή, ο τρόπος που βλέπουν οι ξένοι την Ελλάδα τα τελευταία, θα έλεγα από το 2019, εντάξει, είχαμε ένα slowdown με το COVID, αλλά πάλι τώρα από το 2022, είμαστε on the forefront. Δηλαδή, ξαφνικά υπάρχουμε στο χάρτη ενώ δεν υπήρχαμε. Με πιο πολύ τουρισμό σημαίνει ότι μπορούμε να πειραματιστούμε πιο πολύ, γιατί έρχεται και ένας άλλος άνθρωπος που θα ξοδέψει πιο πολύ στην Ελλάδα, γιατί και αυτό έχει σημασία. Έτσι, ο Έλληνας ακόμα, ο average Έλληνας, είναι συγκεκριμένο το ποσό που μπορεί να ξοδέψει. Ο ξένος έρχεται στην Ελλάδα, δεν είμαστε μια πόλη σαν το Μιλάνο, το Λονδίνο ή το Παρίσι που είμαστε συνδυασμένοι με το shopping. Σίγουρα όμως, άμα περάσει 3-4 μέρες, θα ψάξει για το κάτι καινούριο. Και αυτό βοηθάει σίγουρα να φέρουμε λίγο πιο καινούργια πράγματα και να εδραιωθεί ο χώρος της μόδας και της ομορφιάς στην Ελλάδα λίγο καλύτερα. Βαλέρια, ξέρουμε ότι έχεις μια πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της μόδας, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πολύ μεγάλες μάρκες, με πολύ μεγάλα brands και σε χώρες που έχουν πολύ μεγάλη παράδοση και ιστορία στον χώρο της μόδας. Και γνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό πώς ήταν διαμορφωμένο το department store, το πολυκατάστημα μέχρι την εποχή μας. Τώρα έχει αλλάξει πολύ αυτό το πράγμα, έχει μπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, μπαίνουν νέες γενιές, αναφερθήκατε πιο πριν στα social media. Ποια είναι η γνώμη σου, πώς θα είναι το department store του μέλλοντος? Σίγουρα έχει αλλάξει πάρα πολύ και συνεχίζει να αλλάζει. Νομίζω ότι είμαστε σε μια μεταβατική φάση αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά το COVID. Γιατί μετά το COVID, ενώ έχει παρουσιαστεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και γίνανε όλοι και οι χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου, να πούμε έτσι, παρά τα αυτά θέλανε πάρα πολύ να γυρίσουν στο φυσικό κατάστημα γιατί τους είχε λείψει. Οπότε ακόμα είμαστε σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση. Σίγουρα έχει αυξηθεί πάρα πολύ ανταγωνισμός και όταν μιλάω για ανταγωνισμό δεν εννοώ το ανταγωνισμός μεταξύ πολυκαταστημάτων. Ο ανταγωνισμός πλέον είναι από παντού. Δηλαδή το πολυκατάστημα έχει να ανταγωνιστεί όλες τις μικρές μπουτίκ, όλες τις digital μπουτίκ και όλα τα digital πολυκαταστήματα όπως το Net-a-Porter, το My Teresa, το Matches, όλα αυτά είναι digital πολυκαταστήματα γιατί όλοι αυτοί σου παρέχουν τις υπηρεσίες τους όπου και αν βρίσκεσαι. Άρα θα πρέπει να ανανεώνει συνέχεια τον εαυτό του, κατά τη δική μου άποψη. Και να κάνει συνέχεια ενέργειες που θα είναι πιο πολύ experience driven. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, το βλέπουμε κιόλας, σίγουρα θα πρέπει να κρατήσει την αρχική του ταυτότητα που σημαίνει ότι ένα πολυκατάστημα, τι σημαίνει, μπαίνεις μέσα και βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα από πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Άρα ένα πολυκατάστημα θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει διαφορετικά brands, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, σίγουρα. Αυτό μπορεί να το βρει όμως και online. Θα πρέπει αυτά τα brands να τα παρουσιάσει με έναν άλλο τρόπο πιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, έτσι ώστε να τον κινήσει να έρθει μέσα. Μετά θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, με όποιο τρόπο είναι αυτό. Είτε σημαίνει στην εξυπηρέτηση, είτε σημαίνει στον τρόπο πληρωμής, πάρα πολύ σημαντικό για νέες γενιές, είτε στο service, ότι πόσο γρήγορα το στέλνουμε στο σπίτι του, αν δεν θέλει να το πάρει. Και θα πρέπει συνέχεια να κάνει reinvent itself, ίσως με τη βοήθεια κάποιων brands. Βλέπουμε ότι international, τα πολυκαταστήματα γίνονται μια ομάδα με καινούργια brands και χτίζουν είτε pop-up stores, είτε φέρνουν καλλιτέχνες να κάνουν συνδυαστικά προϊόντα τα οποία να είναι exclusive σε αυτούς. Όλα αυτά τα κάνουν για να αυξήσουν το experience ουσιαστικά του καταναλωτή μέσα εκεί. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι τα πολυκαταστήματα του μέλλον θα κάνουν πιο πολύ focus σε αυτό. Θα κάνουν focus σε πιο special products, τα οποία να τα παρουσιάζουν πρώτοι εκείνοι στην αγορά. Θα πρέπει να κάνουν embrace technology, δηλαδή τι σημαίνει, να μπορείς να συνδυάσεις τεχνολογία και μέσα στο πολυκατάστημα, όπως κάνεις και με την επικοινωνία αυτή τη στιγμή, που είναι omnichannel επικοινωνία, δηλαδή επικοινωνούμε με τα παλιά traditional μέσα, αλλά επικοινωνούμε και digital, επικοινωνούμε και στα social media, παντού. Αυτό θα μας το πει και η ζωή. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή, έχει βγει ένα καινούργιο tool το οποίο σου επιτρέπει να δεις πώς είναι να δοκιμάζεις τα ρούχα σε ένα καθρέφτη και να αλλάζουν. Πού έχει βγει, θα πρέπει να το βάλουν, να είναι λίγο πιο playful. Έχουν βγει τα NFTs. Μπορεί να πρέπει τα πολυκαταστήματα να δημιουργούν NFTs για το νέο κοινό και να τους δίνουν κάτι σαν αντάλλαγμα. Είναι ο μόνος τρόπος νομίζω για να επιβιώσουν, γιατί πραγματικά η αγορά εκεί έξω είναι αρκετά δύσκολη και πάρα πολύ ανταγωνιστική. Θέλοντας να συνδέσουμε αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως, το rebranding που κάνατε και έχει
μια πολύ φρέσκια, πολύ σύγχρονη, πολύ καινούργια εικόνα για μια μάρκα που την αγαπάει ο κόσμος. Σε σχέση με τη συζήτηση που κάναμε την Βαλέρια για το πολυκατάστημα του μέλλοντος, θέλω να μας πει Ζωή και η Βαλέρια φυσικά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να δημιουργήσει ένα καλό brand, μια καλή μάρκα. Μεγάλη ερώτηση αυτή, Νίκο. Πολύ, πολύ σχετική για εμάς και για πολλά brands. Δεδομένου λοιπόν του πρόσφατου rebranding, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ταυτότητα του brand και το πόσο αρμονικά αλλά και διακριτά παρουσιάζει τα asset της και τις αξίες της είναι το νούμερο ένα που μπορεί να καταστήσει ένα brand, ένα καλό brand. Το δεύτερο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η συνέπεια στις αξίες που πρεσβεύει. Η συνέπεια στο πέρασμα του χρόνου. Η συνέπεια στις αξίες δημιουργεί πιστότητα και δημιουργεί και αφοσίωση. Ή αλλιώς loyalty. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί γνώσεις για το brand. Η πιστότητα δημιουργεί γνώσεις για το brand και το brand κάθε φορά που έχει αυτά τα insights από τους καταναλωτές, μπορεί και προσαρμόζει στρατηγική και action plans. Άρα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένα καλό brand. Γιατί, για να είναι συνεπές στις αξίες του καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων. Και τέλος, ένα brand το οποίο είναι πέλατο κεντρικό και στην καρδιά όλων των ενεργειών του είναι ο πελάτης, είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός, έτσι, για να μην μιλάμε μόνο για το σύνηθες customer base που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας. Όλοι είμαστε πελάτες ενός brand. Το πόσο κυριαρχούμε στο κέντρο των ενεργειών ενός brand το καθιστά ένα καλό και αξιόπιστο σε βάθος χρόνου. Ζωή, μιλήσαμε αρκετά για το rebranding και για μάρκες και για τα χαρακτηριστικά που αποτελούν μια καλή μάρκα. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο περισσότερο όμως και να ρωτήσω το εξής. Όταν έχουμε μια μάρκα η οποία έχει ήδη διαγράψει μια πορεία και στη συγκεκριμένη περίπτωση το Notos είναι μια μάρκα που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στην αγορά. Πόσο εύκολο είναι για ένα marketer, με ποιο τρόπο μπορεί να αλλάξει, να διατηρήσει αυτά τα θετικά στοιχεία που χρειάζεται και να εισαγάγει κάποια νέα στοιχεία πιο σύγχρονα, διαφορετικά στην αγορά. Νίκο, είναι εξαιρετικά εύκολο. Αλλά είναι και εξαιρετικά δύσκολο. Στη δική μας περίπτωση θα σου πω, χωρίς να χρησιμοποιήσω τη λέξη εξαιρετικά, ότι ήταν εύκολο. Και θα σου πω γιατί. Σαφέστατα, το να κάνεις rebranding σε ένα ιστορικό retail brand όπως είναι ο Notos, είναι challenging. Έχει να κάνει πολύ όμως με τους ανθρώπους. Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει rebranding, και από εκεί ξεκινάμε. Άρα έχουν διαγνώσει ήδη την ανάγκη επανασύστασης του brand. Και κατά δεύτερον είναι οι ομάδες που θα χειριστούν αυτό το project και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για μια μεγάλη ομάδα που έχει δουλέψει πίσω από το rebranding και εσωτερική και εξωτερική. Και εξωτερική αναφέρομαι, όπως είπα και νωρίτερα, στους συνεργάτες μας στην K2. Έχει να κάνει με ένα πολύ σωστό briefing, που είναι η αρχή και το τέλος, και μία πολύ συνεπής παρακολούθηση όλων των steps μέχρι να γίνει το rebranding. Τώρα, ένα rebranding δεν είναι μόνο ένα PowerPoint, δεν είναι μόνο είτε το νότι, είτε τα συνοδευτικά εικαστικά, είτε μία μαργαρίτα. Rebranding για εμάς, και θα το αναφέρει και η Βαλέρια αργότερα, έχει να κάνει με την συνολική επανασύσταση του brand. Άρα, μιλάμε για assortment, μιλάμε για νέο shopping experience, μιλάμε για αλλαγές εσωτερικά στα πολυκαταστήματα, αλλαγές στο online, όπως αναφέραμε, το οποίο σήμερα βγαίνει στον αέρα. Μιλάμε για μια πολύ δυνατή επικοινωνία, 360 επικοινωνία, online, offline. Άρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Θα μου πεις, ακούγοντας όλα αυτά, γιατί το λες ότι είναι εξαιρετικά εύκολο. Ακούγεται πιο challenging. Είναι challenging, αλλά το καθιστά πολύ εύκολο ο άνθρωπος. Γιατί πίσω από κάθε brand υπάρχει άνθρωπος. Σε εμάς υπάρχουν λοιπόν αρκετοί άνθρωποι, πολύ καλοί συνεργάτες επίσης, και το κυριότερο υπάρχει η θέληση, και δεν θα πω θέληση, θα πω ισχυρό θέλω,
να γνωριστούμε εκ νέου με τους πελάτες μας. Και αυτό μας καθιστά φιλόδοξους. Φιλόδοξους με την καλή έννοια όμως και πάντα έχοντας σαν στόχο τον πελάτη μας. Βαλέρια, μας έχετε πει πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Κάνετε rebranding, έχετε το site που έχετε ξεκινήσει που είναι καινούργιο, παρουσιάζετε αυτή τη μορφή, το νότι. Υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα, υπάρχουν πολλές κινήσεις που γίνονται. Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας τα επόμενα χρόνια? Έχουμε πάρα πολλά πλάνα, τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει, όπως είπες, Νικόλα. Όπως τονίσαμε και νωρίτερα, είχαμε βρει την ανάγκη να επαναπροσδιοριστούμε. Με το να επαναπροσδιορίσουμε τα πολυκαταστήματα σημαίνει από όλες πλευρές, έτσι. Σημαίνει rebranding, σημαίνει το offering του καταστήματος, την προσφορά δηλαδή των μαρκών, ακόμα και το ίδιο το κτίριο, έτσι. Άρα, έχουμε ξεκινήσει το rebranding, το κάναμε, φυσικά θα συνεχίσει να παρουσιάζεται, κάναμε το redesign του site και τώρα έχουμε έρθει να εδραιώσουμε τα πολυκαταστήματα. Τι σημαίνει να τα εδραιώσουμε? Σημαίνει να επαναξετάζουμε συνέχεια την προσφορά των μαρκών που έχουμε, να φέρνουμε συνέχεια νέα ανανεωμένα σήματα, τα οποία να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και όλα τα trends. Αυτό τι σημαίνει με trends και ανάγκες? Καταρχάς, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πιο ακριβά σήματα. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι πιο σύγχρονα σήματα, πιο interesting για τον νεότερο καταναλωτή. Και με trends δεν εννοούμε μόνο τα στυλιστικά trends. Εννοούμε και όλα τα trends όπως το inclusivity, το οποίο είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Το genderless, που επίσης είναι πολύ σημαντικό και τονίζεται. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε όλα αυτά τα καινούργια trends. Δηλαδή, το να δεχόμαστε όλους τους σωματότυπους και το στυλ του καθενός και το πώς θέλει ο καθένας να παρουσιάζει τον εαυτό του, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ευαίσθητο σημείο. Εμείς λοιπόν επαναξετάζουμε συνέχεια τα brands που θα φέρουμε, προσπαθούμε να φέρουμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, όσο ρίσκι και αν είναι αυτό, γιατί ο Έλληνας πρέπει να τα έχει κάπου δει και να τα ακολουθήσει, όπως είπαμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, η προσφορά λοιπόν των brands στα πολυκαταστήματα. Επίσης, κοιτάμε να ανανεώσουμε τα πολυκαταστήματα και κυρίως το κατάστημα της Εόλου, που είναι το ιστορικό flagship κατάστημα. Ανακαινήσαμε έναν ολοκλήρωτο όροφο τον Αύγουστο και θα προβούμε σε ανακαίνιση είτε μικρή είτε μεγάλη και των υπόλοιπων ορόφων μέσα στην επόμενη διετία, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε και όλα μαζί, από την άποψη ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε το κατάστημα. Τέλος, θα δώσουμε ακόμα πιο πολύ έμφαση στο digital. Κάναμε το redesign του site, αλλά θα επενδύσουμε παραπάνω. Δηλαδή, τώρα θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα UX features που υπάρχουν στο καινούργιο μας site. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την digital επικοινωνία όλο και πιο πολύ και να τραβάμε τον καταναλωτή πίσω εκεί. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας για το μέλλον, έτσι ώστε να εδραιωθεί και να είναι ένα κατάστημα το οποίο είναι συνέχεια στο μυαλό του καταναλωτή. Είναι μία από τις πολύ καλές επιλογές για να έρθει ο καταναλωτής. Βαλέρια, θέλω να έρθω σε μία πιο προσωπική ερώτηση. Έχεις μία πολύ υψηλή θέση, είσαι διευθύνουσα σύμβουλος, CEO του Notos.com στον κλάδο των πολυκαταστημάτων. Είσαι ένας άνθρωπος της μόδας. Και δεν έχουμε πολλές γυναίκες στην Ελλάδα σε τόσο υψηλές θέσεις. Πώς αντιμετωπίζει μια γυναίκα μια τέτοια πρόκληση? Η αλήθεια είναι ότι ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλές γυναίκες σε υψηλές θέσεις. Και international είναι, συνεχίζουν οι γυναίκες να έρχονται δεύτερες ό,τι αφορά αυτές τις θέσεις. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά συγχρόνως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως γυναίκα το χρησιμοποιείς και λίγο in your advantage, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητα μόνο εμπόδιο, θα έλεγα. Συγκεκριμένα στο δικό μας χώρο, επειδή είναι χώρος της μόδας και της ομορφιάς, το 80% περίπου του workforce είναι γυναίκες. Άρα δεν είναι τόσο παράξενο να είσαι και μια γυναίκα σε μια υψηλή θέση, γιατί ίσως να καταλαβαίνει και να μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα αυτών των γυναικών. Επίσης, το 60% των καταναλωτών είναι γυναίκες, άρα η πλειοψηφία, που μάλλον τις καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα. Προσωπικά έχω υπάρξει αρκετά τυχερή, γιατί ενώ οι προκλήσεις σε μια γυναίκα αυτή τη θέση πιστεύω ότι είναι πάρα πολλές, σε κοιτάνε γενικά με δυσπιστία, είχα πάντα ανθρώπους να με υποστηρίζουν. Τα πρώτα μου αφεντικά και συγκεκριμένα μια γυναίκα είναι τον Έλα Ντελπίατς, συνεχίζει να είναι η μέντοράς μου από το 2001 που πήγα στον Alexander McQueen. Σήμερα είναι η CEO του Emporer Money και είναι μια γυναίκα που με έχει στηρίξει σε όλη μου την καριέρα. Άρα είναι σημαντικό να έχει ανθρώπους που σε στηρίζουν. Σήμερα οι δύο κύριοι παπαέλληνες στην εταιρεία έχουν στηρίξει όλες τις προτάσεις που έχω κάνει και αυτό βέβαια με χαροποιεί.
Και πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορείς να πορευτείς, με το να έχεις μια γερή στήριξη γύρω σου. Και τέλος πρέπει να σε στηρίζει και η ομάδα σου. Το να έχεις μια καλή ομάδα από κάτω, σε κάνει πιο δυνατή για να αντιμετωπίσεις όλες τις υπόλοιπες προκλήσεις που μπορεί να σου φέρνει το γενικό περιβάλλον μιας ίσως πιθανής δυσπιστίας προς τις γυναίκες σε τέτοιες θέσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση μαζί σας. Και αυτό δείχνει και αυτό που πιστεύω εγώ σαν άνθρωπος αλλά και σαν επαγγελματίας, ότι οι εταιρείες φτιάχνονται από ανθρώπους. Και η Notos.com έχει δύο ανθρώπους που σήμερα έτσι ευχαριστήθηκα μια συζήτηση μαζί τους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαλέρια και Ζωή. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Νικόλα, που ήρθες στα γραφεία μας και μας έδωσες αυτή την ευκαιρία να έχουμε μια τόσο ωραία συζήτηση και έτσι λίγο πιο προσωπική, αλλά και με όλα τα πλάνα της εταιρείας μας. Φυσικά θέλουμε να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει στα Notos. Σωστά, πολύ σωστά. Στα χριστουγεννιάτικα Notos, εκτός στα πλαίσια του rebranding έτσι όπως παρουσιάσαμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει φανταστικά Χριστούγεννα φέτος στα πολυκαταστήματα και στο online. Και εγώ από την πλευρά μου θέλω να σε ευχαριστήσω, Νικόλα. Έχουμε, με τη Βαλέρια έχουμε δώσει αρκετές συνεντεύσεις και κάνει αρκετές παρουσιάσεις, αλλά ήταν μία από τις πολύ ωραίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και watch that space. Σου έχουμε και άλλες εκπλήξεις για το μέλλον. Σωστά. Αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Ευχαριστώ, Νικόλα.